But it was trying to push his knife over me or something. I don't think I really remember anything else. Σας είχε συμβεί ποτέ να λέτε κάτι ότι συνέβη, αλλά κανείς να μην σας πιστεύει? Τότε σίγουρα θα ταυτιστείτε με την σημερινή αληθινή ιστορία. Καλώς ήρθατε στις αληθινές ιστορίες thriller, κυρίες και κύριοι. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σήμερα θα μιλήσουμε για την υπόθεση δολοφονίας της Cindy James, της γυναίκας που ακόμη και σήμερα κανείς δεν έχει μάθει ποιος και γιατί την δολοφόνησε. Εάν υπάρχει κάποιος δηλαδή. Μείνετε μέχρι το τέλος και θα καταλάβετε ακριβώς γιατί είπα αυτό που είπα μόλις τώρα. Όπως επίσης μείνετε μαζί μου, διότι στο τέλος, αντί να μου πείτε τον τίτλο της ταινίας που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με τα όσα θα ακούσετε, που είστε ευπρόσδεκτοι εννοείται να το κάνετε αν θέλετε, θα ήθελα αυτή τη φορά να μου απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Ποιος σκότωσε την Cindy James? Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά στις θέσεις σας και αφήστε με να σας πω μια ιστορία. Ιουνίου 1989, Richmond, Vancouver, Καναδάς. Μια ζεστή ημέρα του Ιουνίου, λοιπόν, μια εργασιακή μονάδα της πόλης του Richmond του Καναδά έχει τελειώσει τη δουλειά της και κάθεται μέχρι να περάσει το ωράριό τους για να σχολάσουν. Ένας από αυτούς, λοιπόν, απομακρύνεται από την ομάδα θέλοντας να κάνει την ανάγκη του και πηγαίνει σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι που βρισκόταν εκεί πιο δίπλα. Ένα σπίτι που ήταν γνωστό για τα παράνομα πάρτις που γινόντουσαν μέσα σε αυτό αργά τη νύχτα. Μπαίνει λοιπόν μέσα εκείνος στην αυλή και μια έντονη δυσοσμία αμέσως του έρχεται στη μύτη, χωρίς να δώσει όμως μεγάλη σημασία, αφού πίστευε πως θα είναι σκουπίδια από κάποιο πάρτι που θα είχαν μυρίσει από την πολύ ζέστη. Εκείνος προχωράει λοιπόν προς το πίσω μέρος της αυλής για να αποφύγει τα αδιάκριτα βλέμματα, ώσπου ξαφνικά μέσα στο ψηλό γρασίδι είδε μια σκιά. Προχωράει λίγο ακόμη και προς μεγάλη του έκπληξη αποκαλύφθηκε μπροστά στα μάτια του το πτώμα μιας μεσήλικης ξανθιάς γυναίκας. Τα χέρια της και τα πόδια της ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη της, είχε γρατζουνιές και χτυπήματα σε όλο της το σώμα, το πρόσωπό της είχε αρχίσει να μαυρίζει και να αποσυντίθεται, ενώ στον λαιμό της είχε τυλιγμένη μια μαύρη κάλτσα τόσο σφιχτά που είχε αρχίσει να εισχωρεί μέσα στο δέρμα της. Ο εργάτης εννοείται αμέσως τρέχει προς την υπόλοιπη ομάδα για να ειδοποιήσουν την αστυνομία του Richmond, η οποία είχε τεράστιες υποψίες για το ποια μπορεί να είναι η νεκρή γυναίκα που μόλις βρέθηκε και ας μην είχαν δει ακριβώς ποια είναι. Φτάνουν λοιπόν στον τόπο του εγκλήματος και δυστυχώς οι υποψίες τους επιβεβαιώθηκαν. Το θύμα αυτό ήταν η 44χρονη τότε Cindy James. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Cindy Hack γεννήθηκε το 1944 στο Οντάριο του Καναδά. Ήταν παιδί της Στήλη και του Ότο Hack και ήταν η μεγαλύτερη από τα 6 αδέλφια της. Ο πατέρας της, ο Ότο, ήταν στρατιωτικός ιατρός κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όταν αυτός έληξε, αποφάσισε να πάρει την οικογένειά του και να μετακομίσουν στο Βανκούβερ για να συνεχίσει εκεί τις ιατρικές σπουδές του και να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο ως ιατρός. Ένα εγχείρημα που δυστυχώς δεν του βγήκε του Ότο, γι' αυτό και υποχρεώθηκε να αρπάξει από τα μαλλιά το δεύτερο πλάνο, δηλαδή να επιστρέψει στο στρατό. Μια δουλειά που ναι μεν θα του εξασφάλιζε ένα μεγάλο και σταθερό μισθό, όμως απαιτούσε να αλλάζει συνεχώς έδρα. Το γεγονός αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σημάδεψε κατά πολύ τα παιδικά χρόνια των παιδιών του με την Cindy να μην μπορεί ούτε να αποκτήσει δεσμούς, ούτε φιλίες, ούτε εμπειρίες με άλλα άτομα κατά τα παιδικά της χρόνια, αφού δεν έμενε ποτέ σε ένα μέρος για παραπάνω από 6 μήνες. Μάλιστα, οι ίδιοι της οι γονείς την απέτρεπαν να έρχεται κοντά με άλλα άτομα γιατί πίστευαν πως έτσι την προστάτευαν από το αρνητικό συνέστημα της απώλειας. Δύο γονείς που δεν έβλεπαν την Cindy σαν παιδί, αλλά σαν
παραδουλεύτρα. Ειδικά ο Ότο, ο πατέρας της, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ αυστηρός άνθρωπος, ένας πολύ αυταρχικός πατέρας, αλλά και σύζυγος. Συμπεριφορά που έκαναν την κόρη τους πολύ απόμακρη και κλειστή απέναντι σε όλον τον ξένο κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, η μικρή Σίντι δυστυχώς μεγάλωσε ως ένα παιδί χωρίς τόπο, χωρίς ρίζες, και κάτι που δεν θα ριζώσει, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά είναι καταδικασμένο να μαραθεί. Ο χρόνος πέρασε, κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει στο 1962, η Σίντι Χακ έχει γίνει 18 ετών και ο πατέρας της, ο Ότο, αποφασίζει πως θα ήταν ιδανικό για εκείνον να δουλέψει ως ιατρός στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν κάνει μια αίτηση να εργαστεί στην Γαλλία, μια αίτηση που γίνεται δεκτή αμέσως, παρακαλώ, με τον Ότο να ενημερώνει την οικογένειά του πως πρέπει να μετακομίσουν, και αυτή τη φορά όχι σε άλλη πόλη του Καναδά, αλλά σε μια άλλη χώρα. Με την ενήλικη πλέον Σίντι να αρνείται να τους ακολουθήσει, λέγοντάς τους πως θέλει να ζήσει την δική της ζωή και να κυνηγήσει το δικό της παιδικό όνειρο, που ήταν να γίνει νοσοκόμα. Ο αυστηρός πατέρας της δεν πήρε και πολύ καλά αυτή της την απόφαση, όμως δεν μπορούσε να κάνει και κάτι, διότι η κόρη του πλέον ήταν ενήλικη και ελεύθερη να κάνει ό,τι εκείνη θελήσει στην ζωή της. Οπότε και μετακομίζει μόνη της στο Βανκούβερ του Καναδά για να εκπαιδευτεί ως νοσοκόμα στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, το οποίο εκτός από εκπαίδευση παρέχει και στέγαση στους εκπαιδευόμενους του σε ειδικά διαμορφωμένους κοιτώνες. Η Σίντι λοιπόν έμοιαζε να είναι πολύ χαρούμενη με το νέο της αυτό ξεκίνημα στην ζωή της. Είχε πολύ καλούς βαθμούς κατά την εκπαίδευσή της, είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά να αποκτά και κάποιες φιλίες με συναδέλφους της, απολάμβανε επιτέλους την ζωή έχοντας μία μόνιμη έδρα, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζει σπίτι, φίλους και παραστάσεις κάθε λίγο και λιγάκι. Ενώ για τα επόμενα 3 χρόνια θα επισκεφτόταν και την οικογένειά της στην Γαλλία κάθε καλοκαίρι για να δει πώς θα πάνε. Αλλά πιο συγκεκριμένα για να δει πώς θα πάει ο αγαπημένος της αδερφός, με το όνομα Doug. Έμοιαζαν όλα να πηγαίνουν τέλεια επιτέλους για την αρκετά ταλαιπωρημένη από πολύ μικρή ηλικία Σίντι Χακ, μέχρι που μία ημέρα του 1965 ένα γράμμα φτάνει ξαφνικά στα χέρια των γονιών της στην Γαλλία, που τους άφησε με το στόμα ανοιχτό. Ο αποστολέας του γράμματος εννοείται πως ήταν η Σίντι Χακ, και ανέγραφε μέσα σε αυτό το γράμμα πως ο αραβωνιαστικός της αυτοκτόνησε πριν λίγες ημέρες μετά από την ανακοίνωση από τους γιατρούς πως είχε καρκίνο σε τελικό στάδιο. Και ίσως τώρα κάποιοι από εσάς να νομίζετε πως κατά λάθος προχωρήσατε το βίντεο ή πως εγώ ξέχασα να πω κάτι, όμως αυτό ακριβώς νόμιζαν και τα μέλη της οικογένειας της Σίντι, γιατί ουδής γνώριζε κάτι για αραβωνιαστικό. Ούτε καν ο Doug, με τον οποίο είχε πιο κοντινές σχέσεις, δεν γνώριζε απολύτως τίποτα, αφού η Σίντι ντρεπόταν να αναφέρει κάτι για τον νέο σύντροφό της, φοβούμενη μη το μάθει ο αυστηρός πατέρας της, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, έγινε έξω φρενών με το γράμμα αυτό. Η απόσταση όμως της Σίντι με τους γονείς της την γλίτωσε από το δράμα και τις εντάσεις, οι μήνες πέρασαν και μέσα στον ίδιο χρόνο, το 1965, γνώρισε στον χώρο του νοσοκομείου όπου σπούδαζε τον ψυχίατρο με το όνομα Roy Makepeace. Ο Roy τότε ήταν 39 ετών, ήταν παντρεμένος και είχε και 2 παιδιά, παρακαλώ. Γεγονότα που δεν τον εμπόδιζαν όμως να πειράζει όποτε έβλεπε την Σίντι μπροστά του, να της κάνει αστεία, να ψάχνει συνεχώς τρόπους να είναι εκείνος που θα της διδάσκει πράγματα, με αποτέλεσμα να έρθουν πολύ κοντά. Τόσο κοντά που η σχέση μαθήτριας και καθηγητή ξαφνικά μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε ερωτική. Με τον Makepeace, ένα χρόνο μετά την γνωριμία του με την Σίντι το 1966, να παίρνει διαζύγιο από τη γυναίκα του και μερικούς μήνες μετά να παντρεύεται την 18 χρόνια μικρότερη του Σίντι. Για την διαφορά ηλικίας δεν πρόκειται να σας πω εγώ κάτι. Τα δεχόμαστε αυτά εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, η Σίντι δεν είχε ενημερώσει κανένα από τα μέλη της οικογένειάς της για όλα αυτά που σας προανέφερα, και όσο και να ήθελε να κρατήσει κρυφό τον γάμο της, κάποια στιγμή έπρεπε να το πει και στους γονείς της. Και όντως το έκανε, και με ποιο τρόπο λέτε να αποφάσισε να το κάνει αυτό, όπως είχε κάνει και με τον πρώην αραβωνιαστικό της, μέσω
αλληλογραφίας. Οι Ότο και Τίλι, λοιπόν, οι γονείς της Σίντι, μόλις διαβάζουν τα νέα μαντάτα, δεν χαίρονται, αλλά τρομοκρατούνται. Γιατί και τους ήρθε ξαφνικό όλο αυτό, αλλά δεν ήταν επίσης σύμφωνοι με τη διαφορά ηλικίας που είχε το ζευγάρι. Όμως και πάλι η απόσταση που τους χώριζε έμοιαζε να εξομαλύνει λίγο την κατάσταση. Λίγο καιρό μετά, ένα γράμμα φτάνει στα χέρια του συζύγου της Σίντι, του Ρόι δηλαδή, ένα αρκετά προσβλητικό γράμμα θα λέγαμε προς το πρόσωπό του, από την μητέρα της Σίντι, την Τίλι, η οποία κατηγορούσε τον Make Peace πως ουσιαστικά εκμεταλλεύεται την μικρή της κόρη, με τον Ρόι, όπως είναι φυσικό, να γίνεται εξωφρενών διαβάζοντάς το, και την Σίντι όμως πολύ γρήγορα να παραδέχεται τελικά πως το γράμμα δεν το είχε γράψει η Τίλι, αλλά η ίδια. Διότι ήθελε, λέει, με κάποιο τρόπο να κάνει τον Ρόι να μιλήσει με τους γονείς της. Αυτό ήταν και το πρώτο δείγμα της μεγάλης αλλαγής που θα ακολουθούσε στην συμπεριφορά της Σίντι. Με τα χρόνια να περνούν λοιπόν, η γυναίκα του Ρόι Make Peace άρχισε να αλλάζει πολύ. Έγινε απόλυτη, αυταρχική, φώναζε συνεχώς στον άνδρα της για να τον απομακρύνει και να μένει μόνη της στο σπίτι, και το χειρότερο απ' όλα, διέδιδε στους φίλους της πως ο άνδρας της την κακοποιεί και σωματικά αλλά και σεξουαλικά. Ο Ρόι τώρα δεν μπορούσε να πιστέψει τα όσα του μετέφεραν οι κοινοί τους φίλοι. Είχε παραδεχτεί βέβαια πως μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια γάμου είχε χαστουκίσει 2 φορές την Σίντι, όμως τον είχε φτάσει στα όρια του τότε, όπως έλεγε, και αρνούταν κατηγορηματικά το επίπεδο κακοποίησης για το οποίο τον κατηγορούσε η γυναίκα του. Το 1982 λοιπόν, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια γάμου, οι Ρόι και Σίντι αποφασίζουν να τραβήξουν δρόμους ξεχωριστούς. Με την δεύτερη να μετακομίζει για πρώτη φορά σε δικό της σπίτι στο Βανκούβερ, κάνοντας και πάλι ένα νέο ξεκίνημα, κάτι που την έκανε να νιώθει πολύ ενθουσιασμένη και χαρούμενη. Πρώτη φορά, βλέπετε, θα έμενε σε δικό της σπίτι, εντελώς ανεξάρτητη από όλους και από όλα. Ποιος να της το έλεγε όμως πως λίγους μήνες μετά το μόνο συνέστημα που θα την κατέκλυζε θα ήταν αυτό του τρόμου. Η Σίντι Χακ λοιπόν έχει μετακομίσει στο νέο της σπίτι στο Βανκούβερ, συνεχίζοντας την δουλειά της στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, και όλα πήγαιναν μια χαρά. Ώσπου αργά τη νύχτα της 7ης Οκτωβρίου του 1982 λαμβάνει στο σπίτι της ένα τηλεφώνημα. Η Σίντι σηκώνει το τηλέφωνο και από την άλλη μεριά της γραμμής ακούγεται μια τραχιά, σχεδόν ψιθυριστή φωνή να την βρίζει με χυδαίο τρόπο, να την απειλεί και να φωνάζει κάθε λίγο και λιγάκι το όνομά της για να την κάνει να νιώθει εντελώς άβολα. Η Σίντι τρομαγμένη κλείνει το τηλέφωνο απότομα, νομίζοντας πως κάποιος θα της κάνει κάποια κακόγουστη φάρσα, όμως τα τηλεφωνήματα αυτά συνεχίστηκαν όχι μόνο εκείνο το βράδυ, αλλά για πολλές ακόμη μέρες. Κάποιες φορές μάλιστα η Σίντι δεν σήκωνε καν το τηλέφωνο, ξέροντας πως και πάλι θα ακούσει την ίδια ανατριχιαστική φωνή να την βρίζει και να την απειλεί, γι' αυτό και λίγο μετά σταμάτησε εντελώς να σηκώνει το τηλέφωνο, το οποίο όχι δεν σταμάτησε να χτυπάει από τότε, αλλά οι κλήσεις έγιναν ακόμη πιο επίμονες. Κάποια στιγμή εκείνη αναγκάζεται να το σηκώσει αγανακτισμένη από την επιμονή του δράστη να παίρνει συνεχώς τηλέφωνο, με την τρομακτική φωνή από την άλλη μεριά της γραμμής να της λέει αυτό. Και πάλι η Σίντι κλείνει απότομα το τηλέφωνο μόλις το ακούει αυτό και τρέχει αμέσως να κλείσει τις κουρτίνες των παραθύρων του σπιτιού της, έχοντας την αίσθηση πως κάποιος την παρακολουθεί. Το τηλέφωνο μετά από λίγα λεπτά χτυπάει ξανά. Η Σίντι έντρομη σηκώνει με τρεμάμενα χέρια το ακουστικό και ακούει την ίδια φωνή να της λέει: «Μην νομίζεις πως επειδή έκλεισες τις κουρτίνες σου, δεν ξέρω πως είσαι μέσα». Αυτό το τηλεφώνημα ήταν και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, κυρίες και κύριοι. Η Σίντι επιβεβαίωσε ότι κάποιος την παρακολουθεί
και καλεί αμέσως την αστυνομία. Εκείνη φτάνει στο σπίτι της πολύ γρήγορα, ψάχνει τον προάβλιο χώρο αλλά και ολόκληρη τη γειτονιά, όμως τίποτα ύποπτο δεν υπέπεσε στην αντίληψή τους. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές συμβούλεψαν την Σίντι να κρατάει αρχείο με την μέρα και την ώρα που δέχεται την κάθε κλήση, αλλά και να αλλάξει τον αριθμό της, παίρνοντας αυτή τη φορά έναν μη κατεχωρημένο στον τηλεφωνικό κατάλογο. Έτσι και έκανε λοιπόν η Σίντι, αλλάζει αριθμό, παίρνει έναν μη κατεχωρημένο και για λίγο οι κλήσεις, η αλήθεια είναι πως σταμάτησαν, όμως για λίγο. Πολύ γρήγορα επανήλθαν και μάλιστα αυξήθηκαν κιόλας μετά την αλλαγή τηλεφώνου. Η νοσοκόμα από το Ρίτσμοντ, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς βρισκόταν και πάλι σε αδιέξοδο με τα προβλήματά της και λίγο καιρό μετά αυτά θα μεγαλώσουν. Με το νέο της ξεκίνημα στο Βανκούβερ, η Σίντι Χακ επιτέλους μπόρεσε για πρώτη φορά, εκτός από το να μείνει σε ένα δικό της σπίτι, να κάνει και κάποιες φιλίες. Μία εξ αυτών ήταν η Άγνες, μία εκ των συναδέλφων της από το νοσοκομείο, που έβγαιναν είτε οι δυο τους, αλλά είτε μαζί και με τον άνδρα της, τον Τόμ. Μια βραδιά λοιπόν γυρίζουν στο σπίτι μετά από μια πολύ ξέφρενη έξοδό τους και προς μεγάλη έκπληξή τους βρίσκουν την εξώπορτα του σπιτιού μισάνυχτη. Διστακτικά και αγκαλιασμένες οι δυο τους μπαίνουν μέσα και μόλις φτάνουν στο υπνοδωμάτιο της Σίντι, αυτό που αντίκρισαν τους προξένησε ανατριχίλα. Το κρεβάτι στην κεντρική κρεβατοκάμαρα του σπιτιού ήταν γεμάτο με κομμάτια από τα ξεχυλιασμένα μαξιλάρια της Σίντι, με ένα κλειδί της εξώπορτας να είναι ακουμπισμένο στο δεξί κομωδίνο της. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, είχε ξεφύγει εντελώς. Τις επόμενες ημέρες η παρενόχληση δεν σταμάτησε καθόλου. Εκτός από τηλεφωνήματα τώρα, έφταναν και γράμματα στο σπίτι της Σίντι, με τα σημειώματα μέσα τους να είναι δημιουργημένα με αποκόμματα εφημερίδων και να αναφέρουν βίαιες απειλές εναντίον της. Μετά από όλα αυτά, οι αρχές, όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να εμπλακούν περισσότερο στην υπόθεση και έτσι έγινε. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Vancouver, Pat McBride, είχε αναλάβει ο ίδιος την υπόθεση της Σίντι, βάζοντας αστυνομικούς να ελέγχουν το σπίτι της συχνά και μετά από λίγο καιρό, αφού δεν έβλεπαν αποτελέσματα, αποφάσισε να μείνει ο ίδιος μέσα στο σπίτι της Σίντι, στο δεύτερο δωμάτιο του σπιτιού. Παρά το γεγονός πως και απ' έξω περιπολούσε η αστυνομία, αλλά και μέσα στο σπίτι κοιμόταν ένας αστυνομικός, λίγες ημέρες μετά το καλώδιο του τηλεφώνου της Σίντι βρέθηκε κομμένο με τον McBride να βρίσκει ένα κοφτάκι πάνω από την εργαλειοθήκη του, το οποίο δεν θυμόταν να έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Έναν μήνα μετά, ενώ ο McBride επέστρεφε στο σπίτι της Σίντι, παρατήρησε στο πίσω μέρος της αυλής να είναι παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο. Πλησιάζει λοιπόν και το πρόσωπο που αντίκρισε ήταν πολύ γνωστό και σε εκείνον, αλλά και το όνομα αυτού του προσώπου είναι γνωστό και σε εσάς. Ήταν ο Roy Makepeace, ο πρώην σύζυγος της Σίντι, ο οποίος είπε στον Πατ πως βρισκόταν εκεί επειδή ανησυχούσε για την πρώην γυναίκα του και ήθελε να την προστατεύσει. Μάλιστα, ο Roy πρότεινε στην Σίντι να μείνει ξανά μαζί του για να νιώθει ασφαλής, με την Σίντι όμως να αρνείται κατηγορηματικά την πρότασή του, λέγοντας κατάμουτρα πως δεν τον εμπιστεύεται καθόλου και πως ούτως ή άλλως θα μετακομίσει πολύ σύντομα σε νέο σπίτι. Μια ανακοίνωση που ίσως δεν έπρεπε να κάνει. Λίγες ημέρες πριν την μετακόμισή της στο νέο της σπίτι, η Άγνες πήγαινε να την επισκεφθεί για να την πάρει να βγουν για μια τελευταία βραδινή έξοδο. Χτυπάει λοιπόν την πόρτα του σπιτιού, αλλά η Σίντι όχι απλά δεν απαντούσε, αλλά δεν φαινόντουσαν καν σημεία ζωής μέσα από το σπίτι, σαν να μην ήταν κανένας απολύτως εκεί πέρα. Η Άγνες, ανησυχώντας για τη φίλη της, πηγαίνει να δει αν είναι ανοιχτή η πίσω πόρτα του σπιτιού που οδηγεί στο υπόγειο κελάρι του σπιτιού και όντως την βρήκε ξεκλείδωτη. Μπαίνει λοιπόν μέσα και βρίσκει την Σίντι πεσμένη στο υπόγειο, ακριβώς μπροστά από τις σκάλες, χωρίς να έχει καν τις αισθήσεις της, να αιμορραγεί πάρα πολύ, αφού είχε κοπεί όχι σε ένα, όχι σε δύο, αλλά σε 14 σημεία. Γι' αυτό και καλεί αμέσως την αστυνομία. Όταν η Σίντι συνήλθε μετά από αρκετές ώρες και ερωτήθηκε από την αστυνομία για τον δράστη, εκείνη τους είπε πως δεν μπόρεσε να δει το πρόσωπό του, όμως φαινόταν από τον τρόπο που μιλούσε πως σαν κάτι να τους έκρυβε.
λίγο καιρό μετά θα εκμυστηρευόταν στον αδερφό της, τον Ντάγκ, πως ο δράστης την απείλησε πως εάν γυρίσει να τον κοιτάξει θα σκότωνε όλη της την οικογένεια. Σημείωση. Και αυτή τη φορά οι αρχές δεν κατάφεραν να βρουν κανένα απολύτως σημάδι διάρρηξης ή έστω κάποιο σημάδι πως υπήρχε κάποιος τρίτος σε εκείνο το σημείο. Μόνο τα αποτυπώματα της Σίντι. Παρόλο που οι αρχές έμοιαζαν να κυνηγούν ένα φάντασμα, δεν άφησαν απροστάτευτη τη Σίντι, έκαναν πιο συχνές τις περιπολίες έξω από το σπίτι της και τη νύχτα αλλά και την μέρα αυτή τη φορά, όπου εκείνη έλειπε στην δουλειά της. Μια κίνηση που όντως, κυρίες και κύριοι, έλυσε το πρόβλημα της παρενόχλησης. Το τηλέφωνο είχε συγγύσει, το σπίτι της Σίντι είχε μείνει απαραβίαστο για μήνες. Γι' αυτό και η αστυνομία, βλέποντας πως σιγά σιγά το πράγμα σταματά, μετά από κάποιες εβδομάδες σταματά και εκείνη τις περιπολίες. Και ο τρόμος και πάλι ξεκινά. Κλήσεις, σημειώματα, χτυπήματα στην πόρτα, σπασμένα τζάμια, όλα επέστρεψαν. Μέχρι και νεκρά ζώα έβρισκε πεταμένα στην πόρτα της η Σίντι, η οποία δεν μπορούσε να ξεφύγει με τίποτα από την αόρατη απειλή που σιγά σιγά της κατέστρεφε την ψυχολογία. Όμως η Σίντι, κυρίες και κύριοι, ήταν δυνατή, δεν το έβαλε κάτω. Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας μας άλλαξε και πάλι και σπίτι αλλά και τηλέφωνο. Λόγω της κακής ψυχολογικής της κατάστασης μετά από όλα όσα είχε περάσει, παίρνει και μια αναρωτική άδεια από την δουλειά της για να ηρεμήσει και να ξεφύγει από όλα όσα της είχαν συμβεί τους τελευταίους μήνες. Και όντως ηρέμησε. Επιτέλους, μετά από τόσους μήνες, δεν την ενόχλησε τίποτα και κανείς. Μπορούσε και πάλι να μείνει ήσυχη στο σπίτι της, να βγει βόλτα με τη φίλη της, να ζήσει μια κανονική ζωή. Όμως όλο αυτό το όνειρο θα κρατούσε όσο κράτησε και η άδειά της. Την πρώτη ημέρα που γυρίζει από την δουλειά της, βρίσκει στην πόρτα του σπιτιού της ένα ματωμένο σημείωμα που έγραφε πάνω «Καλώς ήρθες πίσω». Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγους μήνες μετά, άλλο ένα σημείωμα εμφανίστηκε στην αυλή της, καρφωμένο αυτή τη φορά πάνω σε μία νεκρή γάτα, που έγραφε «Εσύ είσαι η επόμενη». Η Σίντι Τζέιμς δεν είναι μόνο τρομοκρατημένη από όλα αυτά, αλλά έχει αρχίσει να χάνει και σιγά σιγά τα λογικά της, κυρίες και κύριοι. Παρ' όλα αυτά και πάλι βρίσκει τη δύναμη να μην το βάλει κάτω και να συνεχίσει, βλέποντας πως η αστυνομία δεν μπορεί να τη βοηθήσει, προσλαμβάνει έναν ειδικό ερευνητή, παύλα security, πολύ μεγάλο όνομα μάλιστα στο επάγγελμά του, που παρέχει προστασία στους μεγαλύτερους celebrities εκείνη την εποχή. Το όνομά του, Όζι Καμπάν. Εκείνος έμαθε όλες τις λεπτομέρειες από την Σίντι, την συμβούλεψε να μην απομακρύνεται πολύ από το σπίτι της όταν δεν εργάζεται, ενώ της έδωσε και μια συσκευή δύο δρόμων που θα μπορούσε εκείνη να τον καλέσει παντώντας μόνο ένα κουμπί σε περίπτωση που το τηλέφωνό της βρεθεί και πάλι κομμένο. Όμως θα μπορούσε και ο Καμπάν να ακούει οτιδήποτε γίνεται μέσα στο σπίτι χωρίς να χρειαστεί να πατήσει κανένας τίποτα. Και η συσκευή αυτή, δυστυχώς, δεν θα αργούσε πολύ να φανεί. Ο Καμπάν, λίγα βράδια μετά την πρόσληψή του, ακούει κάποιους θορύβους από το σπίτι της Σίντι μέσω της συσκευής και αμέσως προσπαθεί να της τηλεφωνήσει. Όμως το τηλέφωνο της και πάλι μοιάζει να είναι νεκρό, μοιάζει σαν κάποιος να το έχει κόψει και έτσι φεύγει τρέχοντας να δει από κοντά τι έχει συμβεί στην πελάτησά του. Χτυπάει λοιπόν την πόρτα του σπιτιού της, όμως κανείς δεν ανταποκρίνεται στο χτύπημα. Τότε λοιπόν αποφασίζει να την σπάσει και βρίσκει την πελάτησά του ανέστητη στο πάτωμα του υπογείου με μία μαύρη κάλτσα τυλιγμένη από τον λαιμό της και ένα σημείωμα καρφωμένο με ένα μαχαίρι στο χέρι της που έγραφε «Τώρα πρέπει να πεθάνεις». Ακριβώς δηλαδή όπως είχε βρει και το γατί έξω από την πόρτα της λίγο καιρό πριν. Το ακόμη πιο περίεργο στο συγκεκριμένο συμβάν είναι πως όταν η Σίντι συνήλθε δεν θυμόταν απολύτως τίποτα για το πως βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση. Όπως εννοείται και πως η αστυνομία δεν βρήκε κανένα απολύτως στοιχείο που να οδηγεί στο συμπέρασμα συμμετοχής κάποιου τρίτου προσώπου στο συμβάν. Αλλά την ίδια ακριβώς άποψη είχε και ο Καμπάν, μάλιστα κάποιοι ψήθυροι στην ατμόσφαιρα άρχισαν να αναφέρουν πως η Σίντι Χακ όλα όσα έπαθε τα έκανε η ίδια
στον εαυτό της. Δυστυχώς, οι αρχές είχαν αρχίσει να αμφισβητούν την αξιοπιστία των όσων έλεγε το υποφαινόμενο ως θύμα, εφόσον δεν έβρισκαν τίποτα. Η Σίντι, κακοποιημένη και σωματικά αλλά και ψυχικά, έχει αρχίσει σιγά σιγά να χάνει τα λογικά της. Απειλεί συνεχώς ότι θα αυτοκτονήσει, γι' αυτό και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Lions Gate, αλλάζοντας μάλιστα και το επίθετό της σε James για να μην μπορεί κανείς να την εντοπίσει. Εκεί της κάνουν κάποιες εξετάσεις, μιλούσε καθημερινά με ψυχίατρο για να καταλάβει την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν και πέντε μόλις ημέρες μετά, οι γιατροί, βλέποντας πως οι ασθενείς τους δεν έχει πλέον αυτοκτονικές τάσεις, την αφήνουν ελεύθερη να φύγει, χωρίς να έχουν καταγράψει και κάποιο ψυχικό νόσημα. Η Σίντι λοιπόν επιστρέφει κανονικότατα στο σπίτι της, στην δουλειά της, στους φίλους της και στον αόρατο διώκτη της. Τα χτυπήματα στην μέση της νύχτας, τα σπασμένα παράθυρα, τα απειλητικά σημειώματα, όλα την ανάγκασαν να μετακομίσει και πάλι, αυτή τη φορά σε εντελώς διαφορετική πόλη. Πήγε στο Ρίτσμοντ σαν μια απέλπιδα προσπάθεια να χαθούν τα ίχνη της. Δυστυχώς όμως, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα όχι μόνο δεν καλυτέρευσαν, αλλά αγρίεψαν απότομα. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1985 η Σίντι Τζέιμς βρίσκεται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από έναν περαστικό σε ένα χαντάκι 10 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Ήταν υποθερμική, φορούσε ελάχιστα ρούχα και αυτά τα ελάχιστα ρούχα που φορούσε ήταν σκισμένα και για κάποιον περίεργο λόγο στο ένα της μονοπόδι φορούσε μια αντρική μπότα εργασίας. Φορούσε επίσης ένα λαστιχένιο γάντι στο ένα της χέρι και μία μαύρη κάλτσα ήταν τυλιγμένη σφιχτά γύρω από τον λαιμό της. Επίσης ήταν χτυπημένη βαριά, ήταν μελανιασμένη σε πολλά σημεία του σώματός της, το ένα της μάτι ήταν μαυρισμένο και αυτή τη φορά υπήρχε και ένα σημάδι από βελόνα στο εσωτερικό μέρος του αγκώνα της, σαν κάποιος να προσπαθούσε να της χορηγήσει κάποιο ναρκωτικό. Μόλις συνέρχεται, οι αστυνομικοί την ρωτούν τι της συνέβη και εννοείται ότι και πάλι εκείνη δεν είχε καμία απολύτως ανάμνηση από το συμβάν. Δεν είχε ιδέα πώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Η αστυνομία, μετά από εξετάσεις που έκανε στο θύμα, αλλά και στον τόπο του εγκλήματος, η έρευνα που έκανε, δεν βρήκε καμία περίεργη ουσία στο αίμα της, ούτε στοιχεία για την παρουσία κάποιου άλλου ατόμου για άλλη μία φορά. Κανένα δείγμα DNA, κανένα αποτύπωμα πάνω στη Σίντι, τίποτα. Αντιθέτως, και η αστυνομία του Ρίτσμοντ, μετά από αυτή του Βανκούβερ, οι οποίες μίλησαν μεταξύ τους, κατέληξε στο συμπέρασμα πως όλες αυτές τις επιθέσεις η Σίντι τις έστεινε μόνη της. Όπως είναι φυσικό, πολύ γρήγορα, κυρίες και κύριοι, και η αστυνομία του Ρίτσμοντ κουράστηκε από τις συνεχείς κλήσεις για βοήθεια της Σίντι, οι οποίες κατέληγαν πάντοτε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κανένα στοιχείο ότι κάποιος άλλος την παρενοχλούσε. Οπότε και σταμάτησαν να πηγαίνουν από ένα σημείο και μετά. Η ίδια όμως η Σίντι δεν το έβαλε κάτω, συνέχισε κανονικότατα να πληρώνει τον αρκετά τσιμπημένο, θα λέγαμε, Όζι Καμπάν. Ευτυχώς για εκείνη, σε αντίθεση με τις αρχές, οι φίλοι της δεν της γύρισαν την πλάτη, οι Τόμ και Άγνες στάθηκαν στο πλευρό της όπως μπορούσαν. Μάλιστα, μετακόμισαν και στο σπίτι μαζί της για να είναι σίγουροι πως δεν θα της συμβεί κάτι και ευτυχώς, μετά την μετακόμισή του στο σπίτι, δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Κανένα τηλέφωνο, κανένα σημείωμα, τίποτα ανησυχητικό. Όλα κυλούσαν ήρεμα. Με την Σίντι να αρχίζει να ηρεμεί και να ξαναβρίσκει τον ύπνο της που τόσους μήνες είχε χάσει. Λέτε αυτό να ήταν το τέλος του βασανιστηρίου για την αρκετά ταλαιπωρημένη πρωταγωνίστριά μας? Δυστυχώς, όχι. Απρίλιος του 1985. Ένα βροχερό βράδυ του Απρίλη, η Σίντι ξυπνά απότομα τον Τόμ, λέγοντάς του γεμάτη άγχος ψιθυριστά πως κάτι άκουσε από το υπόγειο του σπιτιού. Συμπτωματικά, τον ίδιο ήχο τον έχει ακούσει και ο Τόμ από το υπόγειο, όμως δεν είχε δώσει και πολύ σημασία. Τρέχουν λοιπόν μαζί στο υπόγειο και ανακαλύπτουν πως είχε ξεσπάσει
φωτιά. Χωρίς να μπορούν εκείνοι να κάνουν τίποτα για να την αντιμετωπίσουν, ο Τόμ προσπαθεί να καλέσει την πυροσβεστική, όμως το τηλέφωνο είναι και πάλι νεκρό. Κάποιος το είχε κόψει. Όπως χαλασμένη βρέθηκε και η συσκευή του καμπάν. Τρέχει λοιπόν ο Έρμος, ο Τόμ, έξω να βρει έναν γείτονα για να καλέσει βοήθεια και βλέπει απέναντι από το σπίτι μια αντρική φιγούρα κρυμμένη στο σκοτάδι να κοιτάζει επίμονα προς το σπίτι. Και μόλις αρχίζει να του φωνάζει, εκείνος τρέπεται σε φυγή. Ένας γείτονας που είδε όλο αυτό το συμβάν έτρεξε να τον πιάσει, όμως τελικά κατάφερε να ξεφύγει. Ο Τόμ τελικά καταφέρνει να καλέσει την πυροσβεστική και η φωτιά έσβησε ευτυχώς πριν προχωρήσει και στα υπόλοιπα μέρη του σπιτιού. Οι ερευνητές τώρα κατέληξαν στο συμπέρασμα πως την φωτιά στο σπίτι την είχε βάλει η ίδια η Σίντι. Μάλιστα κάποιοι γείτονες ανέφεραν πως εκείνη ήταν πολύ ήρεμη μέχρι να φτάσει η αστυνομία στο σπίτι της και μόλις είδε την αστυνομία να φτάνει άρχισε να κλαίει και να φωνάζει. Οι Τόμ και οι Άγνες τώρα αρνήθηκαν κατηγορηματικά πως η φίλη τους θα έκανε μία πράξη που θα έβαζε σε κίνδυνο τις ζωές τους. Η Τζέιμς ένα μόλις μήνα μετά και εφόσον οι αρχές είχαν σταματήσει να ασχολούνται εντελώς με την υπόθεσή της, πέφτει σε βαριά κατάθλιψη. Δεν μιλούσε σε κανέναν, δεν έβγαινε από το σπίτι ούτε για να πάει στην δουλειά της και όταν συνομιλούσε με κόσμο έλεγε συνεχώς πως θέλει να αυτοκτονήσει. Η κατάστασή της όπως καταλαβαίνετε έχριζε ψυχιατρικής βοήθειας, γι' αυτό και νοσηλεύτηκε ξανά. Αυτή τη φορά σε άλλο νοσοκομείο, πιο καλά εξοπλισμένο και πιο ειδικό για την κατάστασή της. Όπου εκεί θα υποβαλόταν και σε κάποιες ειδικές εξετάσεις. Η Σίντι Τζέιμς τον Μάιο του 1985 διαγνώστη με ιστερία, παράνοια, σχιζοφρένεια, ψυχοπάθεια και υποχονδρίαση. Και όμως κυρίες και κύριοι, μετά από αυτήν την ακραία διάγνωση, η Σίντι 10 ημέρες μόλις μετά κρίθηκε ικανή να επιστρέψει κανονικά στο σπίτι της. Και εννοείται πως το μαρτύριό της συνεχίστηκε κανονικά, όπως και η ψυχική της κατηφόρα. Στις 26 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ο Όζι Καμπάν βλέπει το κουμπί πανικού της Σίντι να ηχεί και πάλι και τρέχει να δει γρήγορα τι τη συνέβη. Και αυτό που αντίκρισε τον άφησε άφωνο. Ο Καμπάν βρίσκει την πελάτησά του να κρέμεται δεμένη μισή έξω και μισή μέσα από το αυτοκίνητό της. Γυμνή από την μέση και κάτω και όπως πάντα με μια μαύρη κάλτσα τυλιγμένη γύρω από το λαιμό της να την πνίγει. Και πάλι εκείνη δεν θυμόταν τίποτα από όλα όσα της είχαν συμβεί. Ένας ειδικός γιατρός που ενεπλάκει με την υπόθεση ανέφερε πως δεν είναι δυνατόν να έχει προκαλέσει η ίδια όλα αυτά που είδε στον εαυτό της. Όμως η αστυνομία απέρριψε την κατάθεσή του. Η Σίντι τους επόμενους μήνες, κυρίες και κύριοι, ζήτησε πάρα πολλές φορές βοήθεια από τις αρχές, πάτησε άλλες τόσες στο κουμπί πανικού, όμως όσα κατέθετε στους αστυνομικούς φαινόντουσαν εντελώς αναξιόπιστα. Όπως αναξιόπιστα έβρισκε τα λόγια της τώρα και ο Καμπάν. Τίποτα δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τα λεγόμενά της. Όλοι σιγά σιγά απομακρύνονταν από εκείνη, η οποία έπρεπε να ζήσει αυτήν την κατάσταση σχεδόν μόνη της για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Μέχρι που τα πράγματα δυστυχώς θα κατέληγαν με έναν τρόπο τραγικό. Τη νύχτα της 25ης Μαρτίου του 1989, η Άγνες πηγαίνει στο σπίτι της κολλητής της για να περάσουν τη νύχτα μαζί όπως συνήθιζαν τον τελευταίο καιρό, παίζοντας χαρτιά και πίνοντας κρασί. Χτυπάει λοιπόν την πόρτα του σπιτιού της, όμως δεν παίρνει καμία απάντηση. Συνεχίζει να χτυπάει για αρκετή ώρα, όμως δεν φαίνεται να κινείται κάποιος μέσα στο σπίτι. Γυρίζει για να τσεκάρει τον περίγυρο του σπιτιού και παρατηρεί πως το αυτοκίνητο της Σίντι λείπει. Χωρίς να χάσει άλλο χρόνο, καλεί αμέσως στην αστυνομία, γιατί η Σίντι, κυρίες και κύριοι, δεν χρησιμοποιούσε το αμάξι της τα τελευταία χρόνια, πόσο μάλλον εκείνο το βράδυ που περίμενε την φίλη της. Η Άγνες πίστευε πως κάτι της είχε συμβεί και δυστυχώς η ανησυχία της αυτή λίγη ώρα μετά βγήκε αληθινή. Το αυτοκίνητο της Σίντι βρέθηκε παρκαρισμένο σε ένα πάρκινγκ ενός κοντινού στο σπίτι της, σούπερ μάρκετ. Όμως η Σίντι
δεν ήταν εκεί. Στο αυτοκίνητο τώρα βρέθηκαν μία χτένα, τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ που είχε κάνει η Σίντι, ένα τυλιγμένο δώρο που προοριζόταν για ένα μικρό παιδί μιας φίλης της και μία απόδειξη κατάθεσης του μισθού της το ίδιο βράδυ. Επίσης βρέθηκαν ίχνη αίματος στην πόρτα του οδηγού, αλλά και το περιεχόμενο του πορτοφολιού της Σίντι να είναι πεταμένο κάτω από το αυτοκίνητο. Η σκηνή, κυρίες και κύριοι, υποδήλωνε πως κάποιος είχε απαγάγει τη Σίντι, παρόλο που δεν βρέθηκε για άλλη μια φορά κανένα αποτύπωμα ή ίχνος DNA από κάποιο άλλο πρόσωπο, εκτός της Σίντι. Ο βασικός ύποπτος για την απαγωγή, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ο πρώην άνδρας της, ο Roy Makepeace, ο οποίος όμως όταν ανακρίθηκε είχε πάρα πολύ δυνατό άλοθη και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους ερευνητές να συνεχίσουν να τον θεωρούν ύποπτο. Δεύτερος ύποπτος φαινόταν να μην υπήρχε στον ορίζοντα και μετά από 2 ολόκληρες εβδομάδες το πτώμα της Σίντι βρέθηκε από τον δημόσιο εργάτη στο σπίτι που αναφέραμε στην αρχή της ιστορίας μας. Πολύ μακριά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό της. Να σας υπενθυμίσω πως βρέθηκε με δεμένα πόδια και χέρια πίσω από την πλάτη της και με ένα καλσόν μαύρου χρώματος δεμένο σφιχτά στον λαιμό της. Ένα σημάδι στο χέρι της επίσης υποδήλωνε πως κάποιος της είχε χορηγήσει κάποια ουσία σε ενέσιμη μορφή. Και αυτή τη φορά οι ερευνητές ανέφεραν πως η κόμπη στα χέρια της και στα πόδια της, αλλά και στο λαιμό της, μπορούσε πολύ εύκολα να τους έχει κάνει η ίδια η Σίντι. Οι τοξικολογικές εξετάσεις τώρα έδειξαν πως στο αίμα της βρέθηκε μια τεράστια δόση ενός φαρμάκου με βάση την μορφίνη, το οποίο δεν γινόταν να έχει χορηγηθεί ακούσια. Όμως πουθενά δεν βρέθηκαν στοιχεία που να δείχνουν ότι κάποιος άλλος της χορήγησε αυτό το φάρμακο. Παρότι όμως δεν υπήρχε κανένα στοιχείο, κανείς δεν μπορούσε κιόλας να είναι απόλυτος και να πει με απόλυτη σιγουριά ότι η Σίντι έκανε κάτι μόνη της ή ότι κάποιος άλλος της τα έκανε. Γι' αυτό και η τελική γνωμάτευση του ιατροδικαστή της υπόθεσης του θανάτου της Σίντι είχε τον τίτλο «Άγνωστο γεγονός». Και μέχρι και σήμερα, κυρίες και κύριοι, 35 ολόκληρα χρόνια μετά, κανείς δεν κατηγορήθηκε για τον θάνατο αυτό. Παρά την ασαφή γνωμάτευση του ιατροδικαστή, η αστυνομία ήταν πεπισμένη πως ο θάνατος της Σίντι ήταν αυτοκτονία και όχι δολοφονία, καθώς όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε βρεθεί ούτε μισό στοιχείο πως κάποιος άλλος την παρενοχλούσε. Όμως, οι θεωρίες που δημιουργήθηκαν μέσα από τις περιγραφές του εκάστοτε συμβάντος έφεραν πολλές και διαφορετικές εξηγήσεις για το ποιος τελικά σκότωσε την Σίντι Τζέιμς. Πρώτος από όλους, κυρίες και κύριοι, τους υπόπτους ήταν ο Roy Makepeace. Ο ψυχίατρος πρώην άνδρας της Σίντι είχε κατηγορηθεί από την ίδια τη γυναίκα του σε μια κατάθεση που της είχε πάρει η αστυνομία, όπως κατηγορίες του είχαν προσάψει και οι γονείς του θύματος. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ύπνωσης, η Σίντι επίσης ανέφερε πως ο Roy, σε ένα ταξίδι που είχαν πάει με το ιδιωτικό του ιστιοπλοϊκό, δολοφόνησε ένα ζευγάρι που ήρθε σε αντιπαράθεση μεταξύ τους, πετώντας τους στη θάλασσα. Γι' αυτό και η ίδια είχε αναπτύξει μια τεράστια φοβία απέναντι στο νερό. Ο Roy Makepeace όμως, παρότι οι αρχές τον είχαν καλέσει πάρα πολλές φορές για ανάκριση, πάντοτε είχε κάποιο ισχυρό άλοθη και εξαφάνισε εντελώς κάθε υποψία προς το πρόσωπό του πολύ γρήγορα. Δεύτερος ύποπτος, κυρίες και κύριοι, ήταν ο άγνωστος άνδρας που κοιτούσε το σπίτι την ημέρα που φλεγόταν. Κανείς όμως δεν έμαθε ποτέ ποιος ήταν και παρότι η κίνησή του ήταν ύποπτη, αυτό δεν υποδηλώνει πως απαραίτητα είχε σχέση με την φωτιά. Μπορεί απλά να ήταν κάποιος περίεργος που μόλις άκουσε φωνές, τρόμαξε και τράπηκε σε φυγή. Ο τρίτος και τελευταίος ύποπτος τώρα ήταν ένας αστυνομικός. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, κυρίες και κύριοι, και το όνομά του Pat McBride. Ο αξιωματικός δηλαδή της αστυνομίας που έμενε μέχρι και στο ίδιο σπίτι με την Σίντι για κάποιο διάστημα. Μέσα στο οποίο διάστημα είχε προλάβει κιόλας να συνάψει και ερωτικές σχέσεις με την προστατευόμενή του. Μάλιστα, ο McBride έφτασε σε σημείο να κάνει μέχρι και πρόταση γάμου στην Σίντι, με την δεύτερη να του αρνείται, όμως οι δυο τους στο τέλος να μένουν δύο πολύ καλοί φίλοι. Αυτό που μπορεί να βάλει λίγο παραπάνω αλατοπίπερο στην περίπτωση του McBride είναι πως ήταν αστυνομικός και μάλιστα
υψηλόβαθμος. Μια θέση που θα του επέτρεπε να ξέρει πότε οι αστυνομικοί του έκαναν περιπολίες, από πού παρακολουθούσαν το σπίτι της Σίντι και με ποιον ακριβώς τρόπο. Γεγονότα που ίσως δικαιολογούσαν γιατί και όλα σταματούσαν όποτε κάποιος ήταν παρόν και ξεκινούσαν πάλι όταν όλοι είχαν απομακρυνθεί. Μία τέταρτη όμως θεωρία, κυρίες και κύριοι, φέρνει και έναν νέο ύποπτο στην υπόθεση. Μετά από ανάλυση της φωνής στις κλήσεις που είχαν γίνει προς την Σίντι, το αποτέλεσμα αποκάλυψε πως η φωνή που ακουγόταν δεν ήταν ανδρική αλλά γυναικεία. Το αποτέλεσμα αυτό, κυρίες και κύριοι, γέννησε την υποψία σε πάρα πολλούς πως ίσως η Σίντι να ήταν κρυφά γκέι. Πως ίσως να είχε συνάψει κάποια ερωτική σχέση με μια συναδελφό της και εκείνη οργισμένη λόγω του ότι η ντροπαλή Σίντι ίσως την χώρισε επειδή δεν ήθελε να εξωτερικεύσει τις ερωτικές της προτιμήσεις, την παρενοχλούσε φτάνοντας τελικά στο σημείο να την σκοτώσει. Και αν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, σας ακούστηκαν τραβηγμένα, πού να ακούσετε και τις δύο τελευταίες θεωρίες. Η πρώτη εξ αυτών αναφέρει πως η Σίντι έπασχε από το σύνδρομο Μανχάουζεν, κατά το οποίο ο ασθενής προσποιείται συνεχώς πως κάτι του έχει συμβεί, πως έχει χτυπήσει, πως έχει αρρωστήσει, ίσως φτάσει και σε σημείο να δημιουργήσει και ο ίδιος σημάδια και πληγές στον ίδιο του τον εαυτό με σκοπό να τραβήξει την προσοχή των άλλων πάνω του. Αυτή η θεωρία λέει πως η Σίντι, προσπαθώντας για άλλη μια φορά να κάνει κακό στον εαυτό της για να τραβήξει την προσοχή των άλλων πάνω της, όπως και να λεγόταν αυτός, είτε της αστυνομίας, είτε του detective, είτε τον ίδιο της των φίλων, χορήγησε στον εαυτό της κατά λάθος παραπάνω από το προβλεπόμενο όριο φαρμάκου, με αποτέλεσμα να δώσει τέλος στη ζωή της. Και η τελευταία θεωρία, κυρίες και κύριοι, είναι και η πιο άρρωστη, μπορώ να πω, από όλες. Εκείνη αναφέρει πως η Σίντι έπασχε από διασχιστική διαταραχή προσωπικότητας, κατά την οποία ο ασθενής μπορεί να έχει δύο, ίσως και πολύ περισσότερες προσωπικότητες που συνυπάρχουν μέσα στο σώμα του. Μία από αυτές είναι η κυριαρχική προσωπικότητα, όμως όταν οι άλλες καταφέρουν να πάρουν τον έλεγχο του σώματος για κάποια λεπτά, κάποιες ώρες, ίσως και μέρες σε κάποιες περιπτώσεις, όταν επιστρέφει στην κυριαρχική ο ασθενής δεν θυμάται απολύτως τίποτα. Κάτι που ίσως να εξηγεί και τα κενά μνήμης που πάθαινε συνεχώς η Σίντι. Στην περίπτωσή της λοιπόν, η δεύτερη προσωπικότητά της ίσως να ήταν απόρρια της μοναξιάς που βίωνε όταν ήταν παιδί. Όταν υποχρεωνόταν τότε να μετακομίσει συνεχώς, γι' αυτό και δεν ήθελε να αναπτύσσει στενές σχέσεις με κανέναν. Το απέφευγε εντελώς, για να προστατεύσει τον εαυτό της από την θλίψη. Το γεγονός αυτό λοιπόν ίσως να ανέπτυξε μία προσωπικότητα η οποία δεν μπορεί να δεθεί με τίποτα και με κανέναν, ούτε καν με το ίδιο της το σώμα, θέλοντας όσο είχε τον έλεγχο να το καταστρέψει. Γι' αυτό και του επιτεθόταν, κυρίες και κύριοι, όπως και όποτε μπορούσε, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να καταφέρει να το σκοτώσει. Αυτή η θεωρία τώρα, εκτός από τα blackout που πάθαινε η Σίντι, εξηγεί και το ότι ποτέ δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο που να φανερώνει τη συμμετοχή κάποιου τρίτου σε όσα περιστατικά κακοποίησης και αν δήλωσε ότι τη συνέβησε. Μετά από όλα όσα ακούστηκαν, κυρίες και κύριοι, το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα. Ποιος σκότωσε λοιπόν την Σίντι Τζέιμς? Μήπως ήταν κάποιος ή κάποια που κυκλοφορεί ακόμη εκεί έξω ελεύθερος ή ελεύθερη? Ή μήπως ο μεγάλος κακοποιητής και δολοφόνος της Σίντι ήταν τελικά ο ίδιος της ο εαυτός? Περιμένω την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Εμείς να ευχηθούμε στην οικογένεια και στους αγαπημένους της Σίντι μία μέρα, έστω και τώρα 35 χρόνια μετά, να καταφέρουν να μάθουν την αλήθεια για τον τρόπο με τον οποίο έχασαν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Εγώ είμαι ο Θωμάς, ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο μαζί μου. Εάν θέλετε να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια αληθινές ιστορίες thriller, πατήστε το κουμπί της εγγραφής. Και μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε.